Μαργαρίτα. Κάτι έλεγες. Δώσουν το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Δεν είναι ανάγκη να το σηκώσει. Τώρα έχουμε μια κουβέντα στη μέση. Σιγά την κουβέντα, μου το δίνεις. Ευχαριστώ. Να. Έλα, Λουκά, κοιμάσαι. Δεν μπορώ τις ηλίθιες ερωτήσεις, φυσικά και κοιμάμαι. Να σου πω, ξύπνα και τρέχα, χτύπησαν τον Μάνο. Ποιος τον χτύπησε, πότε, πού? Δεν ξέρω, πριν από λίγο πήρε τηλέφωνο ο Νικόλας, δεν ξέρει λεπτομέρειες. Τον πάνε λέει στο νοσοκομείο. Όχι, ρε γαμώτο. Όχι και αυτό απόψε. Ποιος είναι, Λουκά? Ποιος το είπε αυτό? Έχει καμιά σημασία τώρα? Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις σε ποιο νοσοκομείο τον πάνε? Λουκά, πες μου ότι δεν άκουσα τη φωνή της τραγουδιάρας. Νόρα, συγκεντρώσου. Λουκά, είναι η Κατσίκα εκεί? Ρε παιδί μου, μπορείς να μου πεις που τον πάνε? Να μάθεις μόνος σου, ρε, ηλίθιε! Ας το διάλο και εσύ, βραδιάτικα! Λαμένε. Νόρα, ρε Νόρα! Δεν είμαστε καλά. Η Νόρα, τι ήθελε? Πρέπει να φύγω. Τι έγινε, παιδάκι, θα μου πεις? Έγινε ότι είμαστε που είμαστε. Χάλια, εμφανίζεσαι εσύ από το πουθενά, μας κάνεις όλους μπάχαλο, αυτό έγινε. Α, με άκουσε. Α, δεν ήθελες, ε. Λουκά, γιατί κάνει έτσι αυτή η κοπέλα, γιατί ζηλεύει τόσο, σε γουστάρει. Μαργαρίτα, απαράτα μας. Απαράτα μας. Ο Λουκάς, τον ειδοποίησα. Ελπίζω να τον αφήσουν να έρθει. Ποιοι να τον αφήσουν? Κάποιες υποχρεώσεις που του προέκυψαν. Τι νυχτιάτικα? Έτσι είναι αυτές οι υποχρεώσεις. Νυχταρινές. Το ξέρω ότι είναι η πιο ακατάλληλη στιγμή, αλλά έχουμε αφήσει και ένα άλλο θέμα εμείς οι δύο σε κρεμότητα και θα ήθελα να το κοιτάξουμε. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Νόρα, άφησε με να σου εξηγήσω, σε παρακαλώ. Εμένα, γιατί? Τον εαυτό σου έρνει τον κρεμό, σε μένα θα εξηγήσεις. Ρε Νωράκι, άκουσε με. Εσύ θα φας το κεφάλι σου με τις βλακίες που πας και κάνεις. Ρε Νόρα. Όχι, Λουκά, δεν θέλω να ακούσω. Έχουμε και το φίλο μας τον Μάνο να σκεφτούμε τώρα. Ξέρω. Στο κάτω-κάτω μεγάλο παιδί είσαι πια. Μπορείς να αυτοκτονήσεις με όποιον τρόπο γουστάρεις. Ξέρεις, άλλοι διαλέγουν να πάνε από ναρκωτικά. Εσύ έχεις διαλέξει να πας από ντέζι. Με γεια σου, με χαρά σου. Μα δεν είναι αυτό που νομίζεις. Λουκά, εγώ την πρόβλεψη την έκανα. Αυτή θα σε στείλει αδιάβαστο. Άκλαυτος θα πας φουκαρά. Σταμάτα, ρε κοπέλα μου, να μιλάς για θανατικά. Ώρες που είναι. Είπαμε, με αυτήν που ξαναέμπλεξες, οδηγεί σε ντουγρού για την καταστροφή. Και εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω. Και δεν μπορώ και δεν θέλω. Συνεννοηθήκαμε. Βρήκες τώρα εσύ την ώρα για τέτοια συζήτηση. Λοιπόν, αγαπητέ αυτόχειρα, επειδή έχω κάποιες δουλειές να κάνω και να ξαναπάω στο νοσοκομείο, μπορείς να πάρεις τον εαυτό σου και να τον πας έξω. Από εκείνη η πόρτα. Πάντα.